Να καλωσορίσουμε τον σύντροφο τον Νίκο Λοβούτση, Νέα Αριστερά. Μπορεί να είμαστε λίγο προχωρημένοι στην ηλικία, αλλά επιμένουμε στο Νέα Αριστερά. Ετοιμαζόμαστε για το συνέδριό μας 7 με 10 του Νοέμβρη. Στα πλαίσια αυτά γίνονται συζητήσεις, που λέμε προσυνεδριακές, διάλογος, αναζήτηση, προτάσεις. Η αριστερά είναι, θα ξαναγυρίσει τα πράγματα. Πέρασε από ένα κανάλι δύσκολο, ανέβηκε ψηλά πολύ. Τώρα περνάει ένα δύσκολο κανάλι, θα βρει το δρόμο της. Όχι γιατί επιμένουμε σε αυτό, αλλά γιατί η κοινωνία η ίδια έχει ανάγκη τη σύγχρονη αριστερά να απαντήσει στα φαινόμενα, στις δυσκολίες, στα προβλήματα, στη φτώχεια των ανθρώπων. Υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Αυτό το δρόμο θα διερευνήσουμε, θα παλέψουμε, θα προσπαθήσουμε όχι λίγοι, πολύ, όσο μπορούμε περισσότεροι για να έρθει και νέος κόσμος να ξεκινήσει αυτή τη νέα προσπάθεια. Κύριε Φενίκο. 7 με 10 Νοέμβρη είπαμε θα γίνει το συνέδριο της Νέας Αριστεράς, γιατί θα είναι το ιδρυτικό συνέδριο αυτού του χώρου. Διότι όλο το προηγούμενο διάστημα λειτουργήσαμε περισσότερο ως θράψμα του ΣΥΡΙΖΑ και με βάση μια προσωρινότητα στα πάντα, όπως δεν γινόταν και διαφορετικά, και πολύ λιγότερο σαν ένας συντεταγμένος χώρος. Ευτυχώς το ίδιο διάστημα υπήρξαν δύο εξελίξεις οι οποίες δώσανε ένα πρώτο στίγμα στην ελληνική κοινωνία. Η μία είναι ότι υπάρχει μια πολύ ικανή κοινοβουλευτική ομάδα από 11 συντρόφισσες και συντρόφους που δίνει το παρόν σε όλα τα ζητήματα και δημιουργεί και ειδήσεις και θέτει και προγραμματικά θέματα και κάνει αντιπολίτευση μέσα στο κοινοβούλιο. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξαν οι ευρωεκλογές οι οποίες παρότι ως αποτέλεσμα είχαν ένα ατυχές αποτέλεσμα για το δικό μας χώρο, καθώς ήταν πολύ λίγος ο καιρός από του δημιουργήθηκε η Νέα Αριστερά, παρόλα αυτά δόθηκε ευκαιρία να υπάρξει μια σε πανελλαδικό επίπεδο και μέσα και από την τηλεόραση τα λοιπά, μια ζήμωση, μια αναφορά στις θέσεις αυτού του φορέα. Δηλαδή δεν βρισκόμαστε εν κενό κάποιοι ας πούμε σύντροφοι, συντρόφισσες, οι οποίοι θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι, ήδη έχουν γίνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Αν δει κανείς, και αυτό θα προσπαθήσω να σας δώσω μερικά ερεθίσματα για να δείτε με την άνεσή σας να διαβάσετε αυτές τις θέσεις, το καταστατικό, το προήμιο των θέσεων, τη διεθνή κατάσταση. Είναι πάρα πολλά υλικά, το καταλαβαίνετε όλοι ότι χρειάζεται για να ιδρυθεί ένας χώρος να στεριώσει τα πόδια του σε κάποια προγραμματικά, πολιτικά, ιδεολογικά, αξιακά ζητήματα. Αυτά δεν μπορούμε τώρα να τα... θα έπρεπε να μιλάω για ώρες για να σας τα πω σαν έτοιμη κατάσταση. Πλην όμως είναι όλα καταγεγραμμένα και μπορείτε με τα ερεθίσματα της σημερινής κουβέντας καθένας ας πούμε να εντρυφήσει μέχρι και το συνέδριο σε 7 με 10 Νοεμβρίου. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη της εκπροσώπησης μιας διαμορφούμενης κοινωνικής πλειοψηφίας η οποία είναι ανέστεια εδώ και καιρό. Τα ζητήματα που είχαμε θέσει και εμείς και στις εκλογές του 23 σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική ήταν όλα σωστά και υπάρχουν εκείνα όλα και υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με, με τα πλήγματα στην δημοκρατία, σε σχέση με το αξιοβίωτο ή όχι του κόσμου. Ήδη είναι, αν πάρουμε όλα τα στοιχεία, δηλαδή για την παιδεία, πόσο έχει μειωθεί σε σχέση και με το μέσο όρο στην Ευρώπη. Για την υγεία, πόσο έχει μειωθεί σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρώπη. Άρα, το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο όλοι λένε ότι πρέπει να αλλάξει για να μην ξαναοδηγηθούμε σε χρεοκοπία κτλ. Και όμως αυτό το παραγωγικό μοντέλο που αναπτύσσεται είναι στον υπερτουρισμό, ο οποίος είναι ένα ασταθές μέγεθος, το
καταλαβαίνουμε όλοι, σε σχέση με το πώς πηγαίνουν οι οικονομίες των άλλων και την κρίση διεθνής.